Γιώργος Λιάγκας. Σου έχω πει και άλλη φορά. Έχει μια διαστροφή η οποία εμένα με βρίσκει πολύ σύμφωνη. Δηλαδή, μου λείπει από το πρωινό αυτό που ήταν ο Γιώργος. Επίσης, το αναζητώ στο Rising, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μου αρέσει. Δηλαδή, τον θέλω λίγο ακόμη να μπαίνει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, στο παιχνίδι το εδώ, του σταθμού, είναι παιχνιδιάρης. Mm-hmm. Μπαίνει δηλαδή... Για το Λάκη μου λέμε, ναι. Στην αγωνία του παίκτη. Mm-hmm. Διεισδύει. Μάλιστα. Η Φέη, μόνη της το πρωί. Κοίταξε να δεις. Έρχεσαι σε έναν άνθρωπο που φώναζε ότι η Φέη μαζί με τον Γιώργο είχε χάσει το ρόλο της. Νομίζω ότι τώρα είναι η Φέη που ξέρω. Η πολύ καλή παρουσιάστρια, ένας άνθρωπος που μπορεί να διαχειρίζεται και τα εύκολα και τα δύσκολα κομμάτια της εκπομπής. Κοίταξε να δεις. Μ' αρέσει η Φέη εμένα, όπως και να το κάνουμε. Είναι αυτή η Θεσσαλονικιά που ήρθε με φόρα και εμένα μ' άρεσε πάντα και το ξέρεις ότι μ' άρεσε πάντα. Δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό. Και επειδή ήμουν πνευματική της μητέρα, με στεναχωρούσε να βλέπω να χάνει το ρόλο της. Με στεναχωρούσε όμως, αλήθεια στο λέω. Γιατί δεν θα ήθελα κανένας άντρας στις ζωές μας να χαλάσει αυτό που εμείς παλέψαμε να φτιάξουμε. Και η Φέη για να είναι αυτό που είναι σήμερα, δούλεψε πολύ. Άκουσε πολύ τις δικές μου φωνές, πολύ όμως. Είναι αυτή η κακή αρχισυντάκτρια που ήταν στο αυτί της και όταν κάποτε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης την πρόσβαλε στον αέρα και εκείνη τηλεοπτικά την έπιασαν τα κλάματα, εγώ τη μάζεψα στο γραφείο μετά και την έκανα κλάψει 10 φορές. Τι της είπες, δεν θυμάμαι το παιδί. Της είχε πει τότε ότι είσαι αδιάβαστη, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Ενώ η Φέη ήταν πολύ διαβασμένη, ήξερε πολύ καλά, απλώς εκείνη την ώρα δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί έναν άνθρωπο που τουλάχιστον όσο ήταν στη Θεσσαλονίκη, η σχέση του ήταν πολύ δυνατή. Μάλιστα. Δεν ήταν κάτι που ήθελε να το κάνει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Απλώς όπως προέκυψε στον τηλεοπτικό αέρα. Και εκεί εσύ, που υπήρχε εσύ μετά τι της είπες, για πες μας. Πολλά. Πολλά. Πες μου το παράδειγμα, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να τα πω όλα. Ναι. Αυτά που είπα. Αλλά τη είπα ότι είσαι άχρηστη, απορώ γιατί σε διάλεξα, γιατί σε είχα δυνατό άνθρωπο. Γιατί όταν κάποιο σου τη λέει, όχι να κλάψει, αλλά να βγει και να τον ισοπεδώσει, ήσουν καλά διαβασμένη. Φύγε από εδώ και όταν θα ξαναγυρίσει, δεν θα το ξαναδεχτώ ποτέ από σένα. Παρακαλώ. Και άλλα που δεν λέγονται. Εντάξει, καταλαβαίνω. Γι' αυτό σε φωνάζουν φράω εσένα. Εκείνη, ξέρει κάτι. Όταν πιστεύω σε έναν άνθρωπο, τον πιστεύω. Και τη Φέη την πίστευα πολύ. Ναι. Βρίζεις κιόλας, πρέπει να ομολογήσω, έτσι. Πολύ. Έχω ακούσει ότι βρίζεις. Εμένα δεν έχουμε βρεθεί ποτέ να βρίσουμε, αλλά. Προς Θεού. Θέλω να σου πω ότι πάνω σε αυτό σου πετάς και βρίσκεσαι. Εννοείται.